Κύριος της ευσεβέση, κατεναντίον χωρούμενο. Επιστροφή στα Θρανία από σήμερα για 25.000 περίπου μαθητές στη Μαγνησία, περισσότεροι από 13.000 μαθητές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων και 11.500 μαθητές γυμνασίων και ηλικίων επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες με τους επίσημους εγιασμούς για τη νέα σχολική χρονιά να πραγματοποιούνται στον Δήμο Ρήγα Φεραίου. Στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου έγινε ο επίσημος αγιασμός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον Μητροπολίτη Δημητριάδου Συγνάτιον. Εύχεται στους μικρούς μαθητές καλή σχολική χρονιά και να τους προτρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τη χρήση του διαδικτύου. Τα παιδιά να ζήσουν το σχολείο και να αποκτήσουν αληθινές φιλίες, ζωντανές, με τους συμμαθητές και φίλους τους. Γιατί υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος που τους είπαμε, ότι στο διαδίκτυο οι φίλοι είναι άγνωστοι και καμιά φορά η εξάρτηση επικίνδυνη. Εγώ αυτό έχουμε φέτος. Και βεβαίως τους ευχήθηκα καλό ταξίδι με το καράβι που ξεκίνησαν να ταξιδεύουν. Θα ήθελα να ευχηθώ η φετινή σχολική χρονιά να είναι καλύτερη από την περσινή και κυρίως να ευχηθώ το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως και άλλα σημαντικά πράγματα στον τόπο μας, να πάψουν να πλήττονται από ασυνέχεια, να αποκτήσουν μια συνέχεια και οι όποιες αλλαγές να γίνονται μετά από βαθιά μελέτη και από εθνική συνεννόηση. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον χωρούμενος και των σομφυλών. Στο γυμνάσιο Βελεστίνου έγινε ο επίσημος αγιασμός για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τον Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου να διαβεβαιώνει ότι το σύνολο των παρεμβάσεων για τη συντήρηση των διδακτηρίων στο Δήμο το έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Τα σχολεία παράδονται σήμερα σχεδόν σε όλα τα σημεία, τα προβλήματα λυμένα, ήδη έχουν, οι καθαρισμοί έχουν επιτελεστεί, οι βαφές, οι αλλαγές κουφωμάτων, οι τουαλέτες είναι σε εξέλιξη σε κάποια σχολεία, αλλά εκτιμούμε σε μικρό χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν και σε αυτό. Από πλευράς κενών εκπαιδευτικών, οι διευθυντές εκπαίδευσης διαβεβαιώνουν ότι φέτος η εικόνα είναι καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, ακόμη και στην περιοχή των Βορείων Σποράδων. Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις, μιας και όλα τα βιβλία περιμένουν τους μικρούς μαθητές σε όλα τα σχολεία και όλο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό του νομού Μαγνησίας βρίσκεται στη θέση τους. Φιλοδοξούμε να ξεκινήσουμε σήμερα χωρίς κανένα κενό. Η Περιφερειακή Κοινότητα Μαγνησίας τέλος έχει ήδη ολοκληρώσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη μεταφορά μαθητών για την επόμενη τριετία, έχοντας την έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου. Οι σχετικές συμβάσεις μεταφοράς αφορούν στο σύνολο 112 δρομολόγια. Έχοντας υπόψη τα περσινά δεδομένα, με μισθωμένα οχήματα θα μεταφέρονται περίπου 1.400 μαθητές. Νομίζω πως είμαστε από τους λίγους νομούς ανά την Ελλάδα που έχουμε έτοιμες συμβάσεις και μάλιστα τριετής. Με δικαίωμα προαίρεσης αναχρόνο, δηλαδή όταν αλλάζουν τα δεδομένα, είναι της τάξης των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Θα μεταφέρουμε φέτος περί τους 2.000 μαθητές, 1.400 με μισθωμένα οχήματα και 700 με ειδικά μαθητικά δελτία.